είναι η διάδοση των ιδεωδών του κλασικού εθνικισμού, αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται συνεργασία με την εκπαίδευση και τους συλλόγους διαλέξεις με διαλέξεις βραβεύσεις και συλλογισμούς. Μακρινός μας στόχος η ίδρυση ιατρικού αθλητικού κέντρου. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στα εγγένεια της έκθεσης του κλασικού αθλητισμού Νομού Καβάλας 1906 με 2019 το απόγευμα της Παρασκευής στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παυλίδης. Πρόκειται για μία έκθεση υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή προς το κοινό μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. Η σημερινή έκδοση και το βιβλίο που κάναμε θέλουμε να αποτελέσει το έναυσμα στους άρχοντες Καβάλας για να κάνουμε ένα αθλητικό μουσείο όλων των αθλημάτων, όχι μόνο δικό μας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και τι ακριβώς μας δείχνει αυτό σήμερα μας φωτογραφεί. Αυτό δείχνει τους αθλητάς που διακρίθηκαν στην Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα από το 1906 μέχρι σήμερα. Με αρκετές ελλείψεις, γιατί μερικοί δεν μας έφεραν αυτά που χρειαζόταν, αλλά οι πολύ μεγάλοι αθλητές, όπως βλέπεις και επάνω, διακρίνονται, αλλά και όλοι οι άλλοι είναι εξαιρετικοί αθλητές. Έχετε καταθέσει κάποια πρόταση στο Δήμο για συγκεκριμένο σημείο για το μουσείο σας? Εμείς θα μαζευτούμε κάποια σύντομα με όλα τα αθλήματα και μετά θα πάμε στο Δήμαρχο για να πάρει έστω και μια, όχι όλοι, να πάρουν έστω να το έχουν στα υπόψη τους ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.